θα μάθουμε ποτέ εάν οι επαναλαμβανόμενες δόσεις του εμβολίου είναι επικίνδυνες. Αυτά τονίζει ο κύριος Εξαδάκτυλος ο Επαγίων. Σιγά σιγά σταματάνε όλοι να είναι ειδικοί. Τι λέει ειδική δια μεγίστης διαβεβαιώσεως. Διότι ερχόμεθα και στα δεν σταματάνε οι τιμωρίες. Θα συνεχίσουν τα πρόστιμα. Θα συνεχίσουν τα λουκέτα. Θα συνεχίσουν τον κακό τους τον καιρό περιμένουμε. Δηλαδή δι' αυτούς και μόνο που υπηρετούν ενώ το νιώθουν πια ότι υπηρετούν το χείριστο. Και αργά βασανιστικά λοιπόν όσοι εσαρκωμένοι σατανάδες σε ανθρωποειδή θέλουν να καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα, να τους έρθει το κακό βάσει του τι υπηρετούν. Λοιπόν τα αυτοσυνθέσιμα σωματίδια λιπιδίων και το γραφένιο μεταφέρουν το drug delivery και έχουμε προσβολή κεντρικού νευρικού συστήματος, οργάνων, ως και αίματος, ως γιατί ιατρός δεν είμαι. Και δι' αυτό όλα τα ανεξήγητα των παρενεργειών. Στα της κυβερνήσεως. Τη βγάζει, δεν τη βγάζει την τετραετία. Μάλλον εγγίζουν οι πρόωρες εκλογές. Αυτό συμπεραίνω και από τα όσα ο Άδωνης λέγει ότι δεν υπάρχει μια φυσιολογική αντιπολίτευση ούτως ώστε να υπάρξει και μια φυσιολογική αντίδραση από την κυβέρνηση είναι δυνατόν. Γιατί νομίζουν ότι μας εμπέζουν και τα καταπίνουμε αμάσιτα. Κύριε Άδωνη, πόσα οφείλεις, το 500.000 και βρίσκεσαι σε 450 τετραγωνικά σπίτι στην Κηφισιά και δηλώνεις ότι διαβιείς μετά τη συζύγου και των δύο τέκνων με 17-18.000 άντε 19.000 ως έξοδα μόνο. Άρα θα είσαι χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση και χωρίς άλλα βασικών αναγκών. Δεν είναι όλοι κατάπτυστοι. Τι λέτε. Ο Πρωθυπουργός οφείλει το 1,5. Ο καθής ξεχνά να δηλώσει εκείνο και ο άλλος το άλλο. Είδατε την αντιμετώπιση του Πλεύρη στη Κρήτη. Ξεφτύλες, το έλεγαν. Και πώς να μην είναι. Σήμερα για άλλη μια φορά εγώ προσωπικά προσπαθούσα για μια εξέταση απλή μέσω κέντρων υγείας και από 4 κέντρα υγείας που θα απαντούσαν όποτε ήθελαν απουσιάζουν οι ιατροί που τους γνώριζα προσωπικά και από τα ρεπορτάζ τους μισούς. Μάλλον είναι ανεμβολιαστοί. Εμένα με έδωσαν απάντηση, πήγαν προς τον ιδιωτικό τομέα. Σε ποιον τα λένε και έχει ξεκινήσει η κυρία Αθηνά Κωνσταντινίδου, εισαγγελέας της Θεσσαλονίκης, ξέρετε, έρευνα γιατί ματαιώθηκε εκεί εγχείρηση και μεταμόσχευση. Ήρθε το πολύτιμο αγαθό του 27χρονου αδικοχαμένου από την Κύπρο για να μεταμοσχευτεί το σηκώτη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κατέληξε, ευτυχώς που δεν χάθηκε τουλάχιστον, αλλά εκείνος που ήταν η σειρά του να μεταμοσχευτεί στη Θεσσαλονίκη δεν πληρούσε απαρτία του χειρουργείου, απουσίαζε αναισθησιολόγος και όλα αυτά συνεχίζονται στο Ελλαδιστάν. Δεν λειτουργεί, σας έλεγα, τίποτα. Αποψήλωσαν και από μηχανήματα σημαντικότατα και ποτέ δεν τα επιδιορθώνουν. Σας είχα δείξει συγκεκριμένα παλαιότερα τι έλεγα και πού.
Πότε θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, και βγαίνει και ο Βαρουφάκης και έλεγε σαν να μιλάει ένα για χορτοφαγία και ο Δράκουλας για την λήψη αίματος. Σημασία έχει ότι υπάρχουν fans, και δεν τα λέω εγώ τώρα πια. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι με 3.000 αγοράζουν των 100.000 ευρώ, και τα σπίτια μετά του κάθε κακομοίρη στην Ελλάδα τα κατάσχουν και καταλήγουν όλα εκείνα τα χρήματα στις νήσους Κέιμαν. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε, και να δούμε πώς θα διασωθούμε. Υπάρχουν ατραπή ακόμη. Εσείς τι λέτε? Για τον πόλεμο τώρα, το διερευνώ. Δεν θέλουν να καταλήξει σύντομα. Θέλουν να γίνει πιο έντονος. Έτσι είπε ο Πάτρικ Σάντερς, ο αρχηγός Βρετανίας, και μάλιστα μίλησε για future soldier. Δηλαδή για στρατιώτη του μέλλοντος. Κάτι σας είχα πει παλιά με έρευνες και ρεπορτάζ. Φρύτουμε. Τι να κάνουμε να ανασκόψουμε όλα αυτά, όλα αυτά του εισπεδώματος της ανθρωπότητας, που ως φαίνεται κάποιοι θέλουν να επιτύχουν. Και ο Μεντμέντεφ είπε, όταν μια πυρηνική δύναμη επιμένεις να την καθίσεις στο εδόλιο, και εσύ δεν έχεις καθίσει ποτέ για τα 20 εκατομμύρια νεκρούς προκάλεσες όπου εισέβαλες ανά τον πλανήτη, τότε αυτό δεν είναι εφικτό. Και έχουμε και το Ζελένσκι που καβάλισε το καλάμι, το καβάλισε πραγματικά, διότι ζητά από μέρες να απέλθει η Ρωσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζητά ό,τι θέλει και το παίρνει σε δεκάδες δισεκατομμύρια, σε οπλικά συστήματα τα οποία καταλήγουν στη μαύρη αγορά, και έχει διαπιστωθεί αυτό και έφτασαν και Συρία και αλλού. Αν δεν σας το είπα. Και μετά λες, στο Λουχάνσκ Ντονέσκ έπεσαν τα τελευταία στρατηγεία τους, τα ουκρανικά. Και εκεί ο Ουκρανός αρχηγός ήθελε να προλάβει. Να προλάβει να διασωθούν και κάποιες εκατοντάδες μισθοφόροι και το πλήθος του στρατού του Ουκρανικού. Ο Ζελένσκι όμως, αμετανόητος, το έχει πάθει ξαναπάθει, δεν παρεδόθησα. Και έχουμε και τον Κίσιγκερ, που είναι ο αρχαιότερος, ο αμήνων, ο άριστος. Εγώ τον θυμούμαι παιδούλα και δεν είμαι πια μικρή. Αυτός ο κύριος λέει ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουν για Ντόμπας. Ντόμπας εμπεριέχει τις δημοκρατίες Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, και για Κρυμαία. Και έχουν πει και οι Ρώσοι, όποιος αγγίξει την Κρυμαία, ίσον τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει ο δυτικός κόσμος να δίδει εξοπλισμό δισεκατομμυρίων. Θα πεις, οι θύνοντες στη Δύση δεν τα δίδουν από την τσέπη τους. Η φορολογία θα λάβει δυσθεώρητα ύψη για τους λαούς Ευρώπης, Αμερικής, τους ήδη εξαθλειωμένους. Και βλέπουμε και ακούμε τον Μέντνικ, τον Αντρέι Μέντνικ, πρέσβη στη Γερμανία, να δηλώνει ευθασός και δημοσίως υπέρ του Μπαντέρα, αυτού του ναζιστή που με τη βοήθεια τότε των καταληψιών της Γερμανίας, και πήγα λέει και στον τάφο του και προσκύνησα λέει, γιατί ελευθέρωσε, ανεξαρτοποίησε λέει την Ουκρανία. Άντε πες του τώρα κάτι.
Τέλος πάντων, τα HIMARS, τα αμερικάνικα, τα έχουν βρει σκούρα με αντιμπαταρίες επαρκή όγκο δεδομένων. Οι Ρώσοι με τα δικά τους τα συστήματα ταυτόχρονα εντοπίζουν ό,τι θέλουν και είδα ένα βίντεο που ύβριζαν τον Πούτιν και καταριόντουσαν μισθοφόροι και την ίδια στιγμή έπεσε πύραυλος δίπλα τους. Είναι τώρα να χαροποιήσει ή να τρομοκρατήσει, γιατί δεν πάει εκατέρωθεν, δεν βαίνει καλός και ανθρώπινα ο πληθυσμός της γης με αυτούς εκατέρωθεν. Η περιοχή Λαπιράντα, στην Νότια Καρελία της Φιλανδίας, που επιμένει ο δήμαρχος εκεί, ο Κίμο Τζάρβα, πότε τέλος πάντων τα ανατοϊκά στρατεύματα θα εγκατασταθούν, δεν είναι 40 χιλιόμετρα. Σε ορισμένα σημεία τα σύνορα είναι και 20 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι επιμένουν πώς να καταφέρουν όλεθρο. Τι άλλο να συμπεράνουμε. Τα drones. Thanks, those. Switch, blade. Κατά εκατοντάδες πέφτουν. Και δεν έχει αποδειχθεί η επαρκειά τους, η χρησιμότητά τους τελικά. Των Αμερικάνικων. Είπαμε. Και ο πλεισμός έχει καταλήξει στη μαύρη αγορά. Έβλεπα έρευνες ανατολικών μέσων ενημέρωσης. Και έχουμε εδώ και παντού τους λαούς να παίνεται ο κάθε λαός και συνεχίζουν περί άλλων να τυρβάζουν οι θύνων. Επισητιστική βοήθεια. Ακόμη και στο Δήμο Αθηναίων έχει σταματήσει, ενώ βλέπουμε διαφημίσεις. Μόνο κάποια γάλατα ευαπορέ έχουν δοθεί. Γιατί λέει το ΕΣΠΑ έχει πια δοθεί ολόκληρο και δεν παίρνουν από ένα άλλο ταμείο, δεν βρίσκουν άλλη λύση. Λύσεις όμως δι' αυτούς δεν βρίσκουν. Είναι ή δεν είναι αλήθεια τελικά ότι απαγορεύει μέχρι και τις επιβατικές πτήσεις και εισέρχεται μέχρι το πεδίο βολής των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας? Ξαναλέω, στο FIR Αθηνών, μεταξύ Σκύρου και Ψαρά, έχει διχοτομήσει το Αιγαίο και μετά από τα επιφανίας επιφανίας, η πύραυλή της που είναι χώρη, θέλει να δηλώσει με αυτόν τον τρόπο την κατάκτηση του Αιγαίου. Εμείς καθεύδουμε βραδέως. Ο Τζόναθαν Βόι τονίζει ούτε ένα δευτερόλεπτο ακόμη να μην μείνει ο Τζο Μπάιντεν στην εξουσία, διότι έχει σβήσει τις αξίες μας όλες. Έχει καταρρύψει το ηθικό μας και επομένως ούτε για κάποια δεύτερα ακόμα να μην παραμείνει και να δεικνύει, να τονίζει τι δρόμο θα ακολουθήσουμε μελλοντικά. Αυτά δεν τα ακούμε αλλού πουθενά. Προσπαθεί το ελληνικό λόμπι με τον Πάπα εκεί κάτι να επιτύχουν εναντίον Τουρκίας με τις παραβιάσεις, με όσα κάνει, αλλά βλέπετε φωνιβόντως εν τη ερήμο στα εν Ελλάδη διαπρατώμενα και ούτε να αντιδράσουν. Λοιπόν, έχω ξαναπεί και από παλιά ότι η Μαύρη Θάλασσα διαθέτει φυσικό αέριο για την Τουρκία και πολλοί φιλοδοξούσαν και με την Κρήτη που θα αφήνανε μόνο τα Χανιά να έχουν για 572 χρόνια κοίτασμα εκεί. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσατσί
Χακί Τσαζή, ο σύμβουλος καθηγητής που μας λέει ηλικιότερο έθνος. Και έχουν δεσμεύσει περιοχή το πρώτο δεκανθήμερο Αυγούστου, δεκαπενθήμερο, ή στην Ανατολική Μαύρη Θάλασσα. Αλλά γιατί δεν το λέει κανείς ότι δέσμευσαν το FIR Αθηνών σχεδόν μεταξύ Σκύρου, Ψαρά, έως τις 30 Αυγούστου, γιατί κανένας δεν αντιδρά. Η Νότα έχει λεπτομέρειες του τι θα πράξουν τα άτμακα τουρκικά. Έχουν επιτυχώς, ξανατονίζω, και στη Μαύρη Θάλασσα και εδώ